Περιμέναμε σήμερα το μεσημέρι το αποτέλεσμα. Από ό,τι με διαβεβαίωσαν και εμένα είναι θετικό. Θα βγει υπεύθυνος ο κ. Τσόρδας να κάνει τις ανακοινώσεις του. Σε εμάς δεν αλλάζει κάτι. Εμείς έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και εκείνο που διαφέρει εμάς δεν είναι το ένα ή το δύο ή τρία περιστατικά τα οποία δεν θα πω υποχρεωτικά, αλλά μπορεί και να συμβούν. Εμείς είμαστε έτοιμοι για μια πανδημία, καλώς κακού. Δεν συντρέχουν λόγοι, αλλά όμως ετοιμαζόμαστε. Αύριο μάλιστα έχω μια σύσκεψη με τους φορείς, το υγειονομικό, το λιμενικό, την αστυνομία, με όλους αυτούς, ούτως ώστε να βρούμε κάποιο χώρο κιόλας που θα μπορέσει να φιλοξενήσει τυχόν επιδημία. Προληπτικά ισχύουν όλα τα μέτρα που βεβαίως, μα δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα που μπορούν να γίνουν και δεν τα ξέρει ο απλός κόσμος. Είναι μια απλή ίωση, καλός καθαρισμός, χέρια, γάντια και τα λοιπά, τα γνωστά, μακριά από τον άνθρωπο ο οποίος νοσεί, να μείνει μόνος του απομονωμένος και ο γιατρός που θα είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος σε πρώτη φάση να τον εξυπηρετήσει για τυχόν αν πρέπει να μεταφερθεί ή όχι, αν συντρέχουν λόγοι ή όχι. Όσον αφορά τις πύλες εισόδου, που εκεί έχουμε κάποια έξτρα μέτρα. Κοιτάξτε, εκεί γι' αυτό είναι και το λιμενικό, είναι όλοι αυτοί και το αεροδρόμιο, έχουμε ήδη ειδοποιήσει, ούτως ώστε ειδικά αυτοί οι οποίοι έρχονται από απέναντι αυτά παράλια, παίρνουμε όλα τα μέτρα εκεί τα οποία πρέπει να πάρει κανείς για να μην μεταφερθεί. Βέβαια η γείτονα χώρα δεν αναφέρει κρούσματα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, στη Βιάλεν, επειδή είναι κάτι το οποίο συζητάει ο κόσμος και ρωτάει, εάν υπάρξει, ας πούμε, κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα εκεί, θα ακολουθούν οι ίδιες οδηγίες με τον γενικό πληθυσμό, υπάρχει κάποιος άλλος σχεδιασμός? Δεν αλλάζει κάτι. Απλώς όταν υπάρχει ο συνωστισμός, είναι γεγονός ότι μπορεί να συμβεί η πανδημία. Αντιθέτως, άλλο ένα κρούσμα μεμονωμένο και άλλο όταν είναι σε μια περιοχή, ο ένας πάνω στον άλλο, με συγχωρείς, 7.000 κόσμος σε ένα περιεκυκλωμένος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάντοτε επικίνδυνο.